άρθρο που ήθελα να διαβάσω. Γιατί το έχω κυκλώσει από χθες. Σας έλεγα χθες, φίλες και φίλοι, λέγαμε ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί που σε αυτό το τεράστιο υπουργικό συμβούλιο είναι αυτοί που κάνουν τη δουλειά, που τραβάνε το κουπί. Όπως, έτσι λοιπόν και στο υγειονομικό κομμάτι και τι λέω και στο οικονομικό κομμάτι, το οικονομικό επαιδείο της κυβέρνησης, η δουλειά όλη γίνεται από το Θόδωρο Σκυλακάκη, είναι ο μόνος που γνωρίζει τα οικονομικά, τα παίζει στα δάχτυλά του. Το λέω γιατί θα μου πεις ευλογίες στους δικούς ανθρώπους. Με το Θόδωρο Σκυλακάκη είχαμε τη σχέση που είχαμε, στην έχω περιγράψει πολλές φορές όσοι ακούν την εκπομπή από καιρό. Έχουμε περάσει αρκετές μέρες μαζί, ήμασταν στο ίδιο κόμμα κλπ. Τολμώ να πω και φίλος μου, παρότι έχουν χάθει τα ίχνη μας και οι διαδρομές. Όμως, τις φορές που μιλήσαμε με τον Θόδωρο Σκυλακάκη για οικονομικά, μας έκανε σεμινάρια παλιότερα μέσα στα πλαίσια του κόμματος. Πρέπει να ήταν ο πολιτικός, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, ο πιο καλά, ως ευρωβουλευτής βέβαια τότε, ο πιο άρτια, ενημερωμένος, γνώστης του οικονομικού γίγνεσθε της Ευρώπης, και όσα μας έλεγε τότε επιβεβαιώθηκαν πολύ σύντομα, τα θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμα και θεωρώ μεγάλο κομμάτι της γνώσης μου της οικονομικής στο ότι άκουγα, παρακολουθούσα αυτό που έλεγε ο Θόδωρος Σκυλακάκης τότε και στα σεμινάρια αλλά και στο δημόσιο λόγο. Οφείλω να το πω αυτό. Δεν υπάρχουν σχέσεις μεταξύ μας πλέον. Ήταν ένα άρθρο που έγραψε την πρώτη χρονιά στα Νέα. Ο Υπουργός Οικονομίας. Το 2021 θα είναι σίγουρα καλύτερο από το 2020. Με δεδομένο βέβαια το πόσο δύσκολη ήταν η χρονιά που πέρασε, το ερώτημα που απασχολεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις είναι πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τους πρώτους δύσκολους μήνες επόμενης χρονιάς, όταν ακόμη θα υπάρχουν με διάφορες μορφές τόσο επιδημία όσο και τα πανδημικά μέτρα. Η απάντηση που μπορεί να δοθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη έχει προβλεφθεί στον προπολογισμό ένα σημαντικό αποθεματικό, αλλά και με δεδομένη την αναπόφευκτη πίεση που έχει επιφέρει η πανδημία στα δημόσια οικονομικά, είναι ότι η βοήθεια που θα δοθεί θα είναι επαρκής, αλλά κατά το δυνατόν εξατομικευμένη. Τι σημαίνει η έννοια εξατομικευμένη? Η λέξη κλειδί εδώ είναι η λέξη αποτελεσματικότητα. Στην πρώτη φάση της κρίσης, όταν έγινε στροφή στην αναγκαία και ενσιανή πολιτική, πολλοί στην Ελλάδα και διεθνώς μίλησαν για την ανάγκη να δίνουν τα κράτη χρήματα από το ελικόπτερο. Θυμάστε αυτό, λέγω. Η λογική τους ήταν ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία να διαφυλαχτούν η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και θέσεις εργασίας, ώστε ακόμη και η σπατάλη δημοσίου χρήματος που συμβαίνει όταν πετάς τα χρήματα από το ελικόπτερο στα τυφλά, να δικαιολογείται εν ώψη της πιθανής καταστροφής που μπορεί να επιφέρει μια τόσο εκτεταμένη ύφεση. Ωστόσο, η αντίδραση της δικής μας κυβέρνησης ήταν προσεκτική και συνετή, κυρίως για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, διότι τα δημοσιονομικά της Ελλάδος δεν επιτρέπουν πολιτικές που να μην λαμβάνουν υπόψη το υψηλό δημόσιο χρέος που ήδη έχουμε. Και κατά δεύτερον, διότι στη σύγχρονη οικονομία διαθέτουμε αρκετά στοιχεία για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους, η προσεκτική μελέτη των οποίων μας επιτρέπει να είμαστε ταυτόχρονα αποτελεσματικοί σε ό,τι αφορά το ύψος βοήθειας, αλλά και επιλεκτικοί, ώστε τα χρήματα να φτάνουν κατά κύριο λόγο σε εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Για να το πούμε μεταφορικά, είναι εφικτό σήμερα αντί να πετάς χρήματα από το ελικόπτερο, να χρησιμοποιείς drone και να κάνεις delivery σε καθένα ξεχωριστά, με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ειδικά στη φάση της κρίσης που μπαίνουμε τώρα, δηλαδή στην πορεία προς την έξοδο, μπορούμε να αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερα δεδομένα για το τι έχει πραγματικά συμβεί στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις κατά διάρκεια όλου αυτού του συστήματος στις πανδημικές κρίσεις. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι μεταξύ των κλάδων που πλήττονται βρίσκονται και αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν κέρδη το 2020 ή εμφάνισαν ελάχιστες ζημιές. Είναι προφανές ότι η εξατομίκευση μας επιτρέπει να μην τις περιλάβουμε σε επιχειρήσεις που κινδυνεύουν. Παράλληλα όμως με την εξατομίκευση, θα πρέπει να λειτουργήσουν και κίνητρα που να αφορούν την οικονομία στο σύνολό της, ως οι δραστηριότητες και οι θέσεις εργασίας που αναπόφευκτα θα πληγούν λόγω του μεγέθους της κρίσης να αντικατασταθούν από νέες επενδύσεις και νέες δουλειές σε ίδιους ή σε άλλους κλάδους. Για τον σκοπό αυτό, η κυβέρνηση πήρε γενναία μέτρα για το πρόγραμμα 100.000 θέσεων εργασίας με μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές για 6 μήνες. Και ένα τηλεφώνημα μας οδεί λίγο να μας οθεί στο να περάσουμε λίγο αυτήν. Να ξεπεράσω τα επόμενα που λέει ο Σκυλακάκης. Κλείνει το άρθρο του, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στην εφημερίδα Τα Νέα. Το 2021 θα είναι σίγουρα καλύτερο, όχι μόνο γιατί θα αφήσουμε πίσω μας την πανδημία, αλλά και γιατί θα υπάρχουν το χρόνο αυτό σε εξέλιξη έργα, προγράμματα και πολιτικές που θα πολλαπλασιάσουν τη δυναμική της ανάκαμψης και την ανάπτυξη της οικονομίας μας για τα επόμενα χρόνια.
Αυτό ήταν ο Θόδωρος Κελακιάκης. Ήθελα να σταθώ σε το πόσο εύκολο είναι να λες ότι πετάω λεφτά, ότι ρίχνω λεφτά από το ελικόπτερο, δίνω λεφτά παντού. Όμως, θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται, διότι τα λεφτά δεν είναι για όλους. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχουν, γιατί και αυτά τα λεφτά ακόμα είναι χρέη που θα πληρώσουν τα παιδιά μας και οι επόμενες γένειες. Ακόμη και τα λεφτά που δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι δώρα από τον ουρανό, δεν γεννιούνται έτσι τα λεφτά, είναι χρέη αυτά τα λεφτά. Προσήτω στο δημόσιο μας χρέος. Και εμάς και των υπόλοιπων χωρών. Είναι λεφτά που πρέπει να διαχειριστούν με συνέπεια και στοχευμένα. Και πολύ σωστά λέει ότι δεν μπορεί να παρουσιάζει μείωση, να μην παρουσιάζει μείωση κερδών το 2020 και να θες να σε αποζημιώσουμε. Κάποιοι δεν έχουν πληγεί όλοι το ίδιο. Ας το εξατομικεύσουμε και ας δούμε ποιοι πραγματικά έχουν πληγεί. Τον εμπιστεύομαι λοιπόν τη Σκελαγή σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, αν αυτό γίνει πράξη με μια κυβέρνηση που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε πιο πριν. Αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί στο μέλλον. Θα είμαστε εδώ να το σχολιάζουμε και να το κρίνουμε. Φίλες και φίλοι, αλλά με δεδομένο το παρελθόν της δεξιάς παράταξης, φοβάμαι πολύ, Θόδωρε, πάρα πολύ. Το αν όντως θα γίνουν έτσι ή αν τα ντρόν σε αυτά που σχηματικά λέμε, λέει στο άρθρο, πάνε σε δικά μας παιδιά, όπως γινόταν πάντα, όπως γίνεται μέχρι και σήμερα. Αυτό το νούμερο 3 στο τέπτο είναι επικαιρότητας. Ήδη μιλάω κοντεύω τη μία ώρα, σταμάτητα. Μπορεί να την έχω περάσει μάλλον. Και εσείς με ακούτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας.